Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Για εφέτος, ο γνωστός ενιαίος φόρος ακινήτων δεν θα έρθει στο σπίτι μας, αλλά θα τον εκτυπώσουμε από τον υπολογιστή μας, από το κομπιούτερ. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε και να τονίσουμε είναι ότι αναμένεται να έρθει προς τα τέλη του μηνός αυτού, προς τα τέλη του Ιουλίου. Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που έχει δώσει μέχρι στιγμής στο Υπουργείο, η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ δεν θα γίνει αμέσως, αλλά θα περάσουν πρώτα νομοσχέδιο, σκέφτονται για να πάρει παράταση για 1 ή 2 μήνες μετά, γιατί έπρεπε ακριβώς να το είχαμε πληρώσει 31 Ιουλίου, οπότε θα περιμένουμε την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ για τον Αύγουστο ή αλλιώς το Σεπτέμβριο. Ακόμα περιμένουμε τις επίσημες διευκρινήσεις από το Υπουργείο. Να τονίσουμε επίσης ότι για τον ΕΝΦΙΑ περιλαμβάνονται όλα τα οικόπεδα, τα ακτίσματα, τα αγροτεμάχια, καταστήματα, γραφεία. Αυτό που δεν περιλαμβάνεται στον ΕΝΦΙΑ είναι οι στάνες και τα μαντριά. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε εδώ και να προσέξουμε ότι ο ΕΝΦΙΑ δεν υπολογίζεται, δηλαδή έχουν απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, όπως επίσης και ανάπηροι, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%. Επίσης, εξ ολοκλήρου βεβαίως. Επίσης, να τονίσουμε εδώ ότι 50% έκπτωση έχουν αυτοί, έχουν οι άνεργοι με εισόδημα έως 9 χιλιάρικα. Επίσης, οι έγκαμοι με ένα παιδί με εισόδημα έως 10 χιλιάδες, οι έγκαμοι με δύο παιδιά με εισόδημα έως 11 χιλιάδες και ούτω καθεξής. Δεύτερη επίσης προϋπόθεση πάνω σε αυτό για την έκπτωση του 50% είναι να έχουν κτίσματα μέχρι 150 τετραγωνικών και τρίτη προϋπόθεση επίσης είναι να μην έχουν οφειλές προς το δημόσιο και γενικά σε ταμεία. Να είναι, δηλαδή, να είναι δηλαδή φορολογικά ενήμεροι. Εδώ τα χαλάσαμε γιατί όπως καταλαβαίνουμε πάρα πολλοί κόσμος που έχει μείνει άνεργος έχει αυξήσει και τις εφορίες του και τα χρέη του. Οι περισσότεροι χρωστάνε. Δεν παίρνουν την έκπτωση. Μιλάμε ακόμα και για οφειλή των 1 ή 2 ευρώ, κύριε Τσαρμπέ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αν έχουν μικρές οφειλίες και θέλουν να τύχουν της εκπτώσεως ή γενικά της ολοκληρωτικής απαλλαγής, να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. Μιλάμε τώρα και για φορολογουμένους αλλά και για επιχειρήσεις. Παράλληλα, είχαμε τη λήξη της προθεσμίας για τις φορολογικές δηλώσεις. Καταθέσαν οι Έλληνες φορολογικές δηλώσεις. Έτσι ακριβώς, τη Δευτέρα 14 του μηνός λήξανε και οι φορολογικές δηλώσεις για το 2014. Μπορούμε να πούμε ότι οι φορολογούμενοι έσπευσαν, το μεγαλύτερο ποσοστό έσπευσε και υπέβαλε τις φορολογικές τους δηλώσεις. Αυτό μέχρι στιγμής έχουν μείνει 80.000 με 100.000 δηλώσεις, οι οποίες είναι ήδη αποθηκευμένες και δεν έχουν υποβληθεί. Αυτό επίσης να τονίσουμε εδώ πέρα στην προκειμένη περίπτωση ότι ειδικά τη Δευτέρα 14 του μηνός το σύστημα υπολειτουργούσε, πήγαινε με ρυθμούς χελώνας, η δουλειά μας ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και ιδιαίτερα επιβαρυντική για την υγεία μας, ήταν ένα ψυχοφθόρο, ήταν μια ψυχοφθόρα ημέρα για εμάς. Σωστό και αυτό. Αλλά ναι, σωστό και αυτό, αλλά εμείς κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν για να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας. Οφείλουμε να πούμε ότι κατά γενική ομολογία το σύστημα τάξης λειτουργήσε κανονικά, εκτός της Δευτέρας, που αντιμετώπισε από το πρωί, από τις πρωινές ώρες, πάρα πολλά προβλήματα και πήγαινε με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς, έτσι ώστε εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο εκείνο που έστω και αργά το θυμήθηκε και ήρθε για να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση. Και πάνε για τροποποίηση. Ειδικά την Τρίτη και την Τετάρτη το σύστημα έκλεισε από το Υπουργείο. Επίσημες διευκρινήσεις που έχουν δοθεί από το Υπουργείο τη συγκεκριμένη αυτή στιγμή που μιλάμε είναι ότι για την Πέμπτη, για τις 17 του μηνός, ανοίγει πάλι το σύστημα για τις τροποποιητικές δηλώσεις. Υπάρχουν βέβαια τα πρόστιμα. Να τονίσουμε εδώ ότι η εκπρόσθετη δήλωση όταν ο φόρος, όταν δεν υπάρχει χρεωστικό ή όταν δεν υπάρχει επιβολή φόρου, οι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με 100 ευρώ, όπως επίσης και για 1% προσάξιση κάθε μήνα επί του φόρου που έχει εκδοθεί.